φίλες και φίλοι, η επιστροφή στην Δημοτική Αίθουσα Παραλυμνίου, την έδρα της Ένωσης Νέων Παραλυμνίου, όπου σήμερα θα παρακολουθήσουμε ζωντανά το τέρπι κορυφής της ΟΠΑΠ Basket League ανάμεσα στην Ένωση και τον Απόλλωνα Λεμεσού. Οι δύο ομάδες που έχουν ξεχωρίσει μέχρι στιγμής στο φέτινο πρωτάθλημα. Και εμείς πάμε αμέσως να δούμε τα ρόστερ των ομάδων, ξεκινώντας από τον Απόλλωνα, που έχει ένα μικρό, η αλήθεια είναι, ρόστερ. Τρεις ξένοι στην κάθε ομάδα, Γκόρτεν, Άλεν και ο Ντόρση, Ραφαήλ Ελευθερίου, Μάριος Γεωργίου, Παναγιώτης Μάρκου, Φίλιππος Τίγκας, Χρήστος Εύζωνας και Μάριος Ιωαννίδης από κυπριακής πλευράς συμπληρώνουν το ρόστερ του Απόλλωνα. Η ομάδα της Ένωσης Νέων Παραλυμνίου, της Ρεμέτικα Ένωσης όπως είναι το φετινό της όνομα, με Αντωνίου Νικολέτο, Χαραλάμπου, Ανδρέου, Ζάρτιλα, Κουμί, Στάκη, Σολομού, Άγκρου, Ζάκη Παπαδόπουλο, Ρόμπινσον και Πυρίλη. Τζάμπολ στο παιχνίδι μας, Ένωση Νέων Παραλυμνίου Απόλλωνας για την έκτη αγωνιστική της ΟΠΑΠ Basket League, πρώτη κατοχή για τους γηπεδούχους. Κουμής αφήνει την μπάλα στον Στάκη που θα ευστοχίσει από τα 6.75, πρώτο καλάθι στο παιχνίδι μας, την Ελευθερίου. Σιούτ για τρεις από μακριά, μέσα. Τρίποντο από τον Άγκρουμ, 12-2. Μπροστά η Ένωση, για πρώτη φορά στο παιχνίδι μας έχουμε διψήφιο αριθμό πόντων. Ίσως σε κάποια διακοπή αργότερα θα πούμε περισσότερα για τον Death Chart των δύο ομάδων. Εύστοχος από μακριά για τον Απόλλωνα ο Παναγιώτης Μάρκου. Τρίποντο, πρώτο για τον Απόλλωνα, 17-6. Στη διάρκεια της σεζόν μετέβαινε στην Ελλάδα κάθε εβδομάδα για επαγγελματισμός, ήταν σχολιαστής σαν σε Βολίκα. Τίγκας για τρεις, θα ευστοχίσει. Για τρεις ο Άγκρουμ θα ευστοχίσει μετά από αρκετή ώρα ένα εύστοχο τρίποντο για την Ένωση 27-16. Ένα από τα ανεχόμενα ταλέντα του κυπριακού μπάσκετ. Άγκρουμ για τρεις. Θα βρει στόχο. Από τα 6.75, 36-28, μετά από ώρα η Ένωση παίρνει ένα πολύ σημαντικό καλάθι. Εμείς βλέπουμε κάποιες από τις καλύτερες στιγμές των τελευταίων λεπτών. Εδώ το επιθετικό rebound που πήρε ο Σίμος Σολομού και πέτυχε το καλάθι για την Ένωση. Η Ένωση που είναι μπροστά με 8, 16 όμως έχει κάνει υπερδιπλάσια λάθη. Αυτά είναι στοιχεία που λίγο πολύ κάνουν και τη διαφορά στο σκορ. Θα δούμε αν θα ανατραπεί αυτό το στοιχείο σε αυτή την επίθεση της ομάδας της Λεμεσού. Ντόρση θα πετύχει το καλάθι και για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ ο Απόλλωνας. 38-40. Ο Άγκρουμ που μετώχει το σιότι αυτός της ισορροπίας. Σκεπτόμενος και λίγο τις προσπάθειες του μέχρι στιγμής, αλήθεια είναι οι πλήστες είναι με αυτόν τον τρόπο που τις δοκιμάζει. Σουτ, Ντόρση θα πάρει το rebound, θα πάρει και το double-double. Ο Γκόρντον, ωραία πάσα στο Μάρκου, αυτός αφήνει στον Άλεν που καρφώνει με το δεξί. Ωραία επίθεση από πλευράς Απόλλωνα που ξεκίνησε. Τριών πόντων, άστοχος, Ντόρση θα πάρει το rebound. Ο Άλεν, καλή άμυνα από τον Ζάκη Παπαδόπουλο, όμως ο Άλεν θα πετύχει το καλάθι και θα στείλει τον Απόλλωνα στο συν 5. Η επανάληψη της φάσης, Στάκη. Ρόμπινσον πήγε ψηλά. Του έγινε το φάουλ όμως. Ο οποίος φτάνει τους 6 πόντους με αυτό το καλάθι. Εδώ το κλέψιμο από τον Τιγκά. Ο Άλεν πήρε την μπάλα και με δύναμη έστειλε την μπάλα στο καλάθι. Μένουν 4 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Δεύτερη βολή για την Ένωση. Άστοχος. Θα δούμε αν θα προλάβει ο Απόλλωνας για το σούτ. Με τον Άλεν από τη μέση του γηπέδου θα ευστοχίσει. Εξαιρετικό buzzer beater από τον Άλεν που πανηγυρίζει εδώ με τους συμπαίχτες του. Το καλύτερο τελείωμα για τον Απόλλωνα στο τρίτο δεκάλεπτο. Εδώ. Με το άκουσμα της κόρνας από τη μέση του γηπέδου ο Άλεν έστειλε την μπάλα στο καλάθι. 59-53. Σκορ του τρίτου δεκαλέπτου. Γεωργίου, ωραία πάσα στον Ελευθερίου, 5 για το σιούτ. Νέα πάσα στην απέναντι weak side, ο Μάρκου θα ευστοχίσει.
από τα 6 και 75, 55, 69. Συνεχίζει ο Απόλλωνας να ανεβάζει και άλλο τη διαφορά υπέρ του. Το ΣΥΝ 14 ήταν και η μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα, το οποίο είχε κάποτε η Ένωση. Μια χαρά η προσπάθειά του σήμερα, έκανε όμως τα 5 φάουλ και αποχώρησε για τον πάγκο. 3 πόντους προσθέτει τώρα για την Ένωση ο Ρόμπινσον από μακριά. Νομίζω ότι αυτό το τρίποντο, τουλάχιστον από ψυχολογικής πλευράς, ήταν εκείνο με το οποίο έβαλε τέλος στον αγώνα, να το πούμε αυτό. Με εκείνο το τρίποντο, ο Άλεν έκανε το συν 3, συν 6 για την ομάδα της Λεμεσού και από τότε η ομάδα του Απόλλωνα ανεβάζει συνεχώς υπέρ του το προβάδισμα, έφτασε μέχρι το συν 14, τώρα είναι στους 13. Μένουν 4 και 11, δεν έχει τελειώσει βέβαια το παιχνίδι, να μην παρεξηγηθούμε. Έχουν ανατραπεί παιχνίδια με μεγαλύτερη διαφορά και σε μικρότερο χρόνο. Όμως η Ένωση έχει μπροστά της ένα βουνό για να περάσει. Τη στιγμή που ο Απόλλωνας το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι διαχείριση του προβαδίσματος του. Μάρκ που πιέζεται, δίνει στον Γκόρντον που ελεύθερος κάτω από το καλάθι θα αφήσει την μπάλα για το 71-82. Μένουν 7,3 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Όλα έχουν κρυθεί εδώ στο παραλίμνη. Μείνετε κοντά μας με το τέλος του αγώνα, αφού θα έχουμε δηλώσεις των προπονητών και του MVP της αναμέτρησης. Τελευταία επίθεση στον αγώνα για την Ένωση. Άστοχος και έτσι έχουμε το τελικό σκορ. Ένωση, Ρεμέτικα, Ένωση Νέων Παραλιμνίου 73. Απόλλωνας Λεμεσού 85. Νίκη για τον Απόλλωνα. Πρώτη ήττα στο φετινό πρωτάθλημα για την Ένωση.